Οι καλές προσφορές. Η ποιότητα φαίνονται. Και φτηνά και αλφαμέγα. Λατρεία! Δεν κακό, μ' αρέσει. Κοντά σε συμβιβασμό για κουρεμένο προϋπολογισμό βρίσκονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 27 φαίνεται ότι καταλήγουν σε καταρχήν συμφωνία για ανώτατο όριο τα 960 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Από τη Δευτέρα αρχίζει η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την αγορά των φαρμάκων. Οι μειώσεις της τάξης του 5,5 με 10% κατά μέσο όρο στον τιμοκατάλογο που ετοιμάστηκε από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες θα συνοδευτούν από το τέλος του 1 ευρώ ανασυνταγή που εκτελείται από ιδιωτικά φαρμακεία. Παράλληλα, θα τεθούν σε ισχύ και οι υπόλοιπες πρόνοιες του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών, ανατιμολογιακή κατηγορία φαρμάκων, αλλά και την ελευθεροποίηση τιμών μη συνταγογραφούμενων συσκευασμάτων. Σε δύο ώρες εργασίας από τις 12 και 4 μέχρι τις 2 και 4 κατέρχεται η Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η ΣΕΠΑΗΚ επικαλείται το θέμα του εξορθολογισμού της δομής του οργανισμού ως λόγο για την κήρυξη της τάσης εργασίας. Χέρι στα έσοδα από το φυσικό αέριο θέλει να βάλει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος μιλώντας στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο είπε ότι τα μελλοντικά έσοδα θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο. Την τελευταία δημοσκόπηση, μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές, θα παρουσιάσει σήμερα γύρω στις 4 το απόγευμα το Sigma Live. Η εποπτική αρχή των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως στην εταιρεία Boeing για να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις των αεροσκαφών της Dreamliner 787, που δεν έχουν πετάξει από τον περασμένο Ιανουάριο μετά από 2 επεισόδια που αφορούσαν την ασφάλεια των αεροσκαφών αυτού του τύπου.